Νέα μοριακή μεθοδολογία ανείχνευση και ποσοτικού προσδιορισμού μεταλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2 σε δείγματα λιμάτων με χρήση μια σειρά τεχνικών, στι οποίε περιλαμβάνεται και η αλληλούχηση συνεπόμενης γενιάς, έχει αναπτυχθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνων μέσω τη συνεργασία ερευνητικών μονάδων η συγκεκριμένη υπερευέστητη μεθοδολογία που μπορεί να εξάγει αποτελέσματα ακόμη και σε 50 χιλιοστόλιτρα δείγματο είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι δείχνει την παρουσία και την εκατοστιαία αναλογία των μεταλλαγμένων στελεχών στο σύνολο του πληθυσμού μια πόλη. Επιπλέον ανοιχνεύει έγκαιρα νέε μεταλλάξει και στελέχη που μόλι άρχισαν να εισέρχονται στον πληθυσμό. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η γονιοδιωματική επιτήρηση των νέων στελεχών αλλά και άλλων ιών ή βακτηρίων δίνοντας την αναγκαία πληροφόρηση για την επιδημιολογική επιτήρηση καθώς και τον ανασχεδιασμό των νέων εμβολίων και φαρμακευτικών πρωτοκόλων. Στο πλαίσιο αυτό έχει κατατεθεί από το ΕΚΠΑ και τους ερευνητές αίτηση για χορήγηση εθνικού και διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ημερομηνία προτεραιότητας την 11η Φεβρουαρίου 2021, ενώ βρίσκεται υποκρίση σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό Υψηλή Εμβέλεια το σχετικό επιστημονικό άρθρο. Με εφαρμογή τη συγκεκριμένη μεθοδολογίας, έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση μεταλλάξεων του SARS-CoV-2 σε δείγματα λοιμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Αντικής, τα οποία ελήφθησαν σε καθημερινή βάση κατά το διάστημα του Φεβρουαρίου. Τα συγκεκριμένα δείγματα υπευλήθησαν σε έλεγχο ειδικών μεταλλάξεων γενετικών δικτών του γονιδίου S. Για τι παραλλαγέ ειδικού ενδιαφέροντος και τι παραλλαγέ υποδιερεύνηση, ελέγχθησαν συνολικά 35 ειδικέ μεταλλάξεις. Τα αποτελέσματα τη ανάλυση ανέδειξαν την παρουσία ειδικών μεταλλάξεων του γνωστού ω Βρετανικού στελέχου σε ποσοστό 96,8% επί του συνόλου των αλληλουχιών. Ταυτόχρονα, η μετάλλαξη του Ισπανικού στελέχου προσδιορίστηκε σε ποσοστό 26%, έτσι, το Ισπανικό στελέχο που επικρατούσε τον Νοέμβριο φαίνεται να συνδυάζεται κατά ένα μικρό ποσοστό με το Βρετανικό και σιγά σιγά να εξαλήφεται. Τέλο, μια σειρά νέων μεταλλάξεων εντοπίστηκαν και βρίσκονται υπό διερεύνηση.